Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Απόβαση στην Αθήνα ετοιμάζουν οι αγρότες της Κρήτης. Έληξε η κατάληψη στην Τράπεζα της Ελλάδος στα Χανιά. Παραμένουν τα μπλόκα. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των αγροτών. Στην Αθήνα ανεβαίνουν και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Ξεσηκωμός για το ασφαλιστικό. Θερίζει η γρίπη και στην Κρήτη. Δύο ήδη οι νεκροί στο νησί. Γεμάτες οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Παγίδες θανάτου στη λεωφόρο ακροτηρίου στα Χανιά. Έξοδοι καρμανιόλες που σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα. Τέλος στα σενάρια εκλογών έβαλε η κυβερνητική εκπρόσωπος, ενημερώνοντας τους πολιτικούς συντάκτες. Η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε πως η εκλογολογία πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα, καθώς δεν βοηθά τα συμφέροντα της χώρας. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες, διαμηνύει η κυβέρνηση. Απειλείται η χώρα. Δεν μπορούμε να περάσουμε πάλι σε εκλογές. Για όλους τους λόγους σταθεροποίησης της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής. Επομένως, αυτά τα σενάρια καλό είναι να σταματήσουν. Δεν βοηθάνε τη χώρα. Σας θυμίζω ότι και με τη συζήτηση που έγινε και χθες και με τις αναταράξεις στο χρηματιστήριο, το να φεύγει μήνυμα από τη χώρα, το οποίο δεν το δίνει η κυβέρνηση, ότι υπάρχει κλίμα αστάθειας, πολιτικής αστάθειας, σε όσους προσπαθούν να το προβάλλουν, νομίζω ότι δεν ευνοεί τα συμφέροντα της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία επιρρύπτει στην κυβέρνηση τις ευθύνες για την εκλογολογία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα μέσω Twitter. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη και θα βγει πρώτη. Η Φόφη Γεννηματά κατηγορεί την κυβέρνηση για το κλίμα ανασφάλειας και τονίζει ότι το σχέδιο για το ασφαλιστικό πρέπει να αποσυρθεί και να ξεκινήσει σοβαρός διάλογος, ενώ επισημαίνει και τις ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τα δύο μεγάλα κόμματα. Εγώ προειδοποιώ και χτυπάω το καμπανάκι ότι ξαναφτάνουμε στο αδιέξοδο του καλοκαιριού και τι μας απαντάει. Τα στελέχη του λένε πάμε σε εκλογές γιατί θέλουν να φύγουν από το πρόβλημα και ο ίδιος λέει αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατός. Είναι ασφαλής η κυβέρνηση με τους 153 βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, εάν είναι δυνατοί και ικανοί να τα περάσουν και πιστεύουν ότι αυτά τα μέτρα που προωθούν είναι λύση και εξασφαλίζουν βιωσιμότητα για το ασφαλιστικό, ειδού πεδίο δόξη λαμπρών. Ας προχωρήσουν. Γιατί καθυστερούν. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγηθούμε σε νέες εκλογές, λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης, που εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή. Να έρθει στη Βουλή, να παραδεχθεί την αδυναμία του και να δούμε τι κυβέρνηση μπορούμε να κάνουμε. Ερώτηση. Όχι μια οικουμενική κυβέρνηση, όχι μια σούπα κυβέρνηση δηλαδή. Ούτε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ούτε βεβαίως και ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων επιθυμεί τη διενέργεια εκλογών. Αυτό που είπε ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων το εξής, ότι εάν οι δανειστές, οι οποίοι προς το παρόν προβάλλουν παράλογες απαιτήσεις, δεν εκλογικεύσουν τις απαιτήσεις τους, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και μια διαφορετική λύση. Όχι σε νέες εκλογές, ναι στην οικουμενική με τεχνοκράτες, λέει η Ένωση Κεντρών, ενώ ο Φώτης Κουβέλης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στο ΣΥΡΙΖΑ με προϋποθέσεις, όπως η χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής. Ο διάλογος με τους αγρότες δεν μπορεί να γίνει από μηδενική βάση, ξεκαθάρισε η κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους αγρότες. Η ίδια επεσήμανε μάλιστα ότι οι προτάσεις των αγροτών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη γενικότερη κατάσταση της χώρας. Για την κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα, η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τα οχήματα που εισέρχονται στην πόλη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό ότι η αστυνομία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να μπουν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα. Την ίδια ώρα, ραντεβού στο λιμάνι της Σούδας το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Η Ενότητα και της Ενωτικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για να μεταβούν στην Αθήνα και να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Παρασκευής. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα την αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση, ενώ δηλώνουν ανυποχώρητες στις θέσεις τους που αφορούν το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αποφασισμένοι να τα παίξουν όλα για όλα είναι οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι ετοιμάζουν απόβαση στην καρδιά της Αθήνας την ερχόμενη Παρασκευή για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με τους αγρότες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η αναχώρηση από τα Χανιά αναμένεται να γίνει την Πέμπτη το βράδυ με το πλοίο της γραμμής. Η Κρήτη αποφάσισε, όλη η Κρήτη μαζί την Πέμπτη 7 η ώρα, να προσέλθει όποιος έρθει στο καράβι και πάμε για Αθήνα. Από εκεί και πέρα καλούμε όλο το χανιώτικο κόσμο. Θα γράφονται καταστάσεις στον μπλόκο στο Κλαδισσό να έρθουν να γραφτούν. Και καλούμε όλο τον κόσμο για Αθήνα. Είναι λοιπόν υπεύθυνη η κυβέρνηση να βγάλει ένα δίκαιο φορολογικό, ένα φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει και ο κάθε φορολογούμενος και ο κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να πληρώνει τις φορές του. Εμείς λοιπόν δεν λέμε να μην πληρώνουμε, λέμε να μείνει ο ΓΑΟ όσο έχει,
να φύγουν τα κοινωνικά επιδόματα, να φύγουν όλα αυτά που πληρώνει όλη την Ελλάδα, όλα τα πολύτεχνους, τρίτεχνους που πληρώνονται μέσα και να μείνει ένας καθαρός ο γάς για τους αγρότες. Στην Αθήνα αναμένεται να μεταμούν και αγροτοκτηνοτρόφοι από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σκοπό να παραμείνουν στην πρωτεύουσα τουλάχιστον για 2 μέρες. Εγώ καλώ τους κτηνοτρόφους, αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες να συσπηρωθούν μαζί μας και να έρθουν την Πέμπτη το βράδυ που θα φύγουν και οι αγρότες θα φύγουν με την Πέμπτη το βράδυ. Από το λιμάνι της Σούδας με 10 ευρώ εισιτήριο να πάμε και 10 ευρώ να γυρίσουμε. Να διαδηλώσουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Είμαστε ενωμένοι με όλους τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδος. Η αστυνομία δράμε δηλαδή λέει, κάνει ό,τι της λέει το Υπουργείο. Εάν το Υπουργείο πει ότι απαγορεύεται, έχουμε τον τρόπο μας και με τα μπέτη μας. Θα τα βγάλουμε και πέρα μόνο με τα μπέτη μας. Καλούμε τους συνάδελφους να συμπαρασταθούν στον αγώνα που κάνουν. Όποιος έχει την ευχέρεια να ταξιδέψει, να πάει μέχρι την Αθήνα, καλό θα είναι. Ο αγώνας γίνεται, είναι κοινός, δεν υπάρχουν χρώματα, κόμματα και τέτοια. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Πρέπει να καταλάβει κάθε κυβέρνηση, δεν λέω η τωρινή και η προηγούμενη και η επόμενη που θα έρθει, ότι δεν μπορεί ο υπουργός από ένα γραφείο που κάθεται με το air condition και με το κουμπάκι και όπως πατεί το κουμπί να σταματάει κάτι και με το πατεί το κουμπί να ξεκινάει κάτι άλλο. Καλώ όλους τους μικρομεσαίους αγρότες να σταθούν στο πλάι μας και να έρθουν μαζί μας στην Αθήνα. Έχουμε ένα δίκαιο αγώνα και πρέπει να πολεμήσουμε. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στις θέσεις τους, ως ότου η κυβέρνηση κάνει αποδεκτό το αίτημά τους και αποσύρει την πρότασή της για το φορολογικό και το ασφαλιστικό, ενώ περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα τις συνέπειες που θα υποστεί ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας από τις επερχόμενες αλλαγές στη φορολογία και το ασφαλιστικό. Για το λόγο αυτό, τα μπλόκα τόσο στον κόβο του Κλαδισσού όσο και στα μεγάλα χωράφια παραμένουν, ενώ η κατάληψη του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος έληξε. Και οι αγρότες Ανατολικής Κρήτης αποφάσισαν αναχώρηση για την Αθήνα την Πέμπτη το βράδυ, για να βρίσκονται την Παρασκευή στην πρωτεύουσα για ένα δυναμικό συλλαλητήριο, διαμαρτυρόμενοι για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Ήδη το ενδιαφέρον των αγροτών για συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι τεράστιο και αναμένεται η απόβαση να είναι μαζική. Συνεχίστηκε και σήμερα ο αποκλεισμός της εφορίας του Ηρακλείου από τους αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στη θέση αυτή για όσο καιρό χρειαστεί. Όπως λένε, έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι τα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται από την κυβέρνηση, είτε είναι το ασφαλιστικό είτε είναι το φορολογικό, αποτελούν τα φόπλακα για τον αγροτικό τομέα. Είναι αποφασισμένοι να πάνε και στην Αθήνα την Παρασκευή για να διαδηλώσουν στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο, το οποίο έχει οργανωθεί. Η αρχή την κάναμε προχθές. Τώρα λοιπόν το ίδιο είμαστε. Δεν αλλάζει τίποτα. Έχουμε όλοι από τους 4 νομούς, είμαστε στο ίδιο πόστο. Γιατί τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα. Τα 2 μεγάλα θέματα που έχουμε βάλει στην κυβέρνηση, το ασφαλιστικό και το φορολογικό, που σήμερα μας έχουν βάλει τα φόπλακα όπου να είναι, πάμε και εκεί. Νομίζω ότι εδώ ερχόμαστε με μια ψυχή και μια καρδιά. Δεν αλλάζει τίποτα ότι θα κολώσουμε και δεν θα φύγουμε. Εμείς και στην Αθήνα θα πάμε και στη Βρυξέλλες θα ματυχεί θα πάμε. Δεν αλλάζει τίποτα. Παραμένουμε στα ίδια, αμετακίνητοι από εδώ, μέχρι να δικαιωθούμε. Περιμένουμε, χθες μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Χθες άκουσα κυβερνητικό εκπρόσωπο, η οποία ανακοίνωσε ότι δεν τους απασχολεί το αγροτικό θέμα. Εάν δεν τους απασχολεί αυτή τη στιγμή το αγροτικό θέμα, που είναι η Ελλάδα όχι κομμένη στα 2 ούτε στα 3, σε χιλιάδες κομμάτια, με όλα τα μπλόκα. Εμείς εδώ όλοι οι Κρήτη στο πόδι, μπλόκα, εφορίες, δημόσιες υπηρεσίες, δρόμοι. Τι την απασχολεί την κυβέρνηση? Είστε αγρότες, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε ένα. Αν θέλουν να ξυπνήσουν, αν θέλουν να κάτσουν έξω καναμπέντος. Τα φόπλακα, τι δεν σημαίνουν. Τι δεν σημαίνουν, τα φόπλακα. Άμα θέλουν να πάνε να χαραμίζουν τα κοπέλια για τις πουλημένους. Να τα χαραμίζουν τα κοπέλια, εμείς δεν τα χαραμίζομαι. Αυτό πάντως που για μία ακόμα φορά ζήτησαν οι αγρότες είναι όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι τα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, αποτελούν τα φόπλακα.
Θα πρέπει όλοι οι αγρότες να έρθουν στο πλευρό μας, δηλώνουν όσοι βρίσκονται στην εφορία. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει ένα αγώνα σωστό, ωραίο, με καλό δρόμο, με καλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει οδηγός, δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει. Ωραία. Η δύναμή μας είναι όχι μικρή, μεσαία. Καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους αγρότες. Το 90% της Κρήτης είναι αγρότες. Να φύγουν τα σπίτια τους, να φύγουν από τα καφενεία, να έρθουν από έλα στις δράμνες στον αγώνα. Γιατί αν περάσουν τα λεπλέλα θα αποθάνομαι όλοι. Είτε το θέμα είτε αλλιώς. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Όσο χρειαστεί θα μείνουμε. Απλώς πρέπει να ξυπνήσουν και να έρθουν όλοι ΠΑΕ. Όλοι! Δεν μπορούμε να τις φέρουμε από το κρεβάτι με το ζώο να τις φέρουμε από τα σπίτια τους μέσα. 10 μέρες είμαστε στα μπλόκα, πολεμούσαμε να τις ξεσκώσουμε, δεν ξεσκώνται. Δεν ξυπνούν πιο. Να έρθουνε. Θέλουμε βοήθεια. Κουνάμε από εδώ και θα ήθελα να τονίσουμε, να το ακούσετε καλά όμως. Εδώ δεν υπάρχουν αρχηγοί. Δεν υπάρχουν αρχηγοί εδώ, το τονίζω καλά. Να το ακούσουν όλοι ότι εδώ δεν έχουμε αρχηγούς. Είμαστε όλοι ένα, έτσι. Είμαστε όλοι ένα, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθουμε σε συνδράμει. Όλο τον κόσμο, από οποιοδήποτε τομέα, από οποιοδήποτε. Να ξυπνήσουν, να σηκωθούν από τα κρεβάτια, γιατί χανόμαστε. Να σηκωθούν πλέον από τις καναμπέδες και να φύγουν από τα χωριά, να έρθουν στο Ηράκλειο, να συνεχιστεί ο αγώνας όσο πάει. Τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μήπως και γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα σωστό. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι επαφές του συντονιστικού οργάνου των αγροτών της Κρήτης με τις ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίσουν χαμηλότερα ναύλα, έτσι ώστε οι αγρότες να βρεθούν την Παρασκευή το πρωί και να έχουν ένα ισχυρό μπλοκ στην πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών στην Αθήνα. Οι τελευταίες αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα το βράδυ, με τους αγρότες πάντως να βλέπουν ότι από όλη την Κρήτη υπάρχει μια κινητοποίηση προκειμένου να υπάρξει ένα ισχυρό μπλοκ των Κρητών αγροτών στην Αθήνα. Εμείς δυναμικά συνεχίζουμε τις αγώνες μας και θα συνεχίζουμε μέχρι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα φορολόγηση των αγροτών, των ΟΓΑ που θα πληρώνουμε πολλά λεφτά και που τα βρίσκουμε. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες στον μπλόκο της Εθνικής Οδού, οι χανιώτες αγροτοκτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι που εντάσσονται στον χώρο του ΠΑΜΕ, μεταφέρουν το κέντρο του αγώνα τους στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο ενάντια στα σχέδια νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Η χανιώτικη παρουσία θα είναι έντονη, με τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ να καλούν σε ξεσηκωμό τις λαϊκές τάξεις. Εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι που εντάσσονται στον χώρο του ΠΑΜΕ από τα Χανιά θα συμμετάσχουν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο ενάντια στο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και φορολογικό. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο στις 11 η ώρα στην Ομόνοια. Και από εδώ, από αυτή τη συνέντευξη τύπου, καλούμε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια σωματεία, συνδικαλιστές να το βάλουν παντού το θέμα του πανελλαδικού συλλαλητηρίου και σύσσωμοι όλοι να αναχωρήσουμε την Παρασκευή το βράδυ με το πλοίο της γραμμής για την Αθήνα, όπου να διαδηλώσουμε με ένα βασικό σύνθημα η κυβέρνηση να πάρει πίσω το έκτρωμα, το νόμο Λεμιτόμο για το ασφαλιστικό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, υλοποιούμε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου να συμπαρασταθούμε έμπρακτα στο δίκαιο αγώνα της μικρής και μικρομεσαίας αγροθιάς. Οι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ούδας με το πλοίο της γραμμής την Παρασκευή το βράδυ. Εκπρόσωποι από όλα τα σωματεία και τους συλλόγους απίθυναν σήμερα γενικό κάλεσμα προς όλους να δώσουν ενεργό παρόν στη μεγάλη κινητοποίηση. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σωματεία σε περίπτωση που αποφασίσουν να συμμετέχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο και σε άλλες κινητοποιήσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής είναι 697-900-1486 και 698-4411-419. Καλούμε τους συνταξιούχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου να συμπαρασταθούν και να διαδηλώσουν στο συλλαλητήριο που γίνεται το Σάββατο, το συλλαλητήριο των ταξικών δυνάμεων. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών, να συμμετέχουν μαζί τους όλες τις κινητοποιήσεις, γιατί αυτό το φορολογικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι ταφόπλακα προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου ζητούν εκπρόσωποι των επαγγελματιών, εμπόρων, μηχανικών, δικηγόρων και άλλων κλάδων του Ηρακλείου, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι βιώσιμο. Την ίδια η ώρα επισημαίνουν πως λύση στο ασφαλιστικό είναι η ανάπτυξη. Όλες οι κοινωνικές τάξεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναβρασμό εξαιτίας του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που σχεδιάζεται. Αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι, γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί θέλουν να υπάρξει μια αλλαγή στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, καθώς όπως λένε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει εισαχθεί το προσχέδιο, δεν είναι βιώσιμο. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, το προσχέδιο του ασφαλιστικού όπως κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή έγινε χωρίς καμία αναλογιστική μελέτη. Πώς είναι δυνατόν να εισάγεται ένα όχι καν νομοσχέδιο, μιλάμε για ένα προσχέδιο, χωρίς να υπάρχει κάποια αναλογιστική μελέτη, πράγμα που το θεωρώ εκ των ουκάνευ για ένα τέτοιο είδους νόμο, ο οποίος αφορά το μέλλον των γενεών, των σημερινών, των μελλοντικών κλπ. Μου φαίνεται αδιανόητο αν δεν υπάρχει μία ποσοτικοποίηση, μία αναλογιστική μελέτη που θα υποστηρίζει ένα τέτοιο σχέδιο, όποιο και είναι αυτό, και πριν μπούμε στην ουσία της συζήτησης, να εισάγεται έτσι χωρίς κανένα τέτοιο στοιχείο. Εντάξει, με βάση τώρα το γενικότερο πλαίσιο, εγώ θα έλεγα ότι επειδή η ασφάλιση γενικότερα εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα δεν θεωρούμε ότι είναι μόνο το θέμα ας πούμε, της σύνταξης, που είναι και αυτό βέβαια πολύ σημαντικό, και σαν υγειονομικός έχει να κάνει με την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη που πρέπει να έχουν όλος ο πληθυσμός, θέλω να ρωτήσω και φαίνεται καθαρά ότι το καινούργιο νομοσχέδιο προβλέπει μια γενικότερη υποβάθμιση και μια γενικότερη απαξίωση αυτού του ρόλου της ασφάλισης. Δηλαδή, όλα αυτά που σας είπα πριν, τα φάρμακα, οι δομές υγείας, οι δομές πρόνοιας που έπρεπε να υπάρχουν και υπήρχαν ήδη περιορισμένες, τώρα θα πάψουν να υπάρχουν εντελώς. Από την πλευρά του, ο επιχειρηματικός κόσμος επισημαίνει ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν είναι βιώσιμο και υποστηρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το ασφαλιστικό να γίνει βιώσιμο είναι να υπάρξει ανάπτυξη. Και ανάπτυξη δεν γίνεται με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εκτιμά ότι η λύση για το ασφαλιστικό πρόβλημα είναι η ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη θα συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Το ερώτημα λοιπόν που θέτουμε στον Υφυπουργό είναι ποια μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να προωθηθεί η ανεργία από τις επιχειρήσεις και πώς μπορεί η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών να βοηθήσει στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Το προσχέδιο του ασφαλιστικού, το οποίο έχουν φέρει προς διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, ελπίζει ότι είναι βιώσιμο. Εμείς πιστεύουμε, σαν επαγγελματίες και βιοτέχνες, ότι δεν είναι βιώσιμο και θέλουμε να μας αποδείξει αν είναι βιώσιμο στην κατάσταση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η χώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για λύση του ασφαλιστικού ζητήματος όταν υπάρχει 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν ελεγκτικές υπηρεσίες για την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Και τώρα ο φάκελος του ασφαλιστικού, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία να ξεπερνάει το 30% και έχοντας λάβει υπόψη ότι οι μισθοί τα τελευταία έτη έχουν πέσει κατά 40%, οπότε ανάλογα έχουν πέσει και ασφαλιστικές εισφορές. Κατά την άποψή του, υπάρχουν λύσεις με τέτοια δεδομένα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού αυτή την περίοδο, και γιατί μέχρι τώρα το Υπουργείο δεν έχει κάνει τίποτα, είτε με την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, με την επανασύσταση της ΕΙΠΕΑ για την καταπολέμηση της μαύρης και ανασφάλισης της ανεργίας. Το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό αφορά αποκλειστικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες? Υπάρχουν σε αυτά διατάξεις για τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους? Και αν ναι, ποιες είναι αυτές? Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια το δελτίο μας. Πάγιδος εξωτερικών οδηγού στη λεωφόρα Κροτηρίου στα Χανιά. Πραγματική λεμιτόμος, η έξοδος της Νικολάου Ανδριανάκη. Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο Χανίων μια γυναίκα η οποία είχε προσβληθεί πιθανότατα από γρήπη. Η είδηση προκάλεσε αρχικά ερωτήματα και αναστάτωση για το αν πρόκειται για τον ιό ΙΤΑ 1 ή 1. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο ιό, αλλά για απλή γρήπη από την οποία είχε προσβληθεί άτυχη γυναίκα. Αντίθετα, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου αυτή τη φορά, ένας άνδρας 75 ετών κατέληξε αφού πρώτα είχε προσβληθεί από τον ιό ΙΤΑ 1 ή 1. Την ίδια ώρα, έντονος είναι ο προβληματισμός που έχει προκαλέσει η αριθμητική πυκνότητα των περιστατικών
που καταγράφονται στην Κρήτη, με τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις αρχές του νησιού να βρίσκονται πραγματικά σε συναγερμό. Οι πρώτοι δύο νεκροί από γρήπη καταγράφονται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας στο νησί έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Το πρώτο περιστατικό ήταν ένας 75χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο Βενιζέλιο. Το δεύτερο κρούσμα καταγράφηκε στα Χανιά, όπου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μια υπέρβαρη γυναίκα η οποία έπασχε από ζαχαρόειδη διαβήτη και η οποία εισήχθη εμπείρετη με αναπνευστική δυσχέρεια και με συμπτώματα γρήπης. Πριν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το ΝΗ1 ή τα 1, έφυγε από τη ζωή. Είχε τα συμπτώματα και κατέληξε. Ήταν μια παχύσαρκη κυρία με διαβήτη κλπ. Και κατέληξε. Εν τω μεταξύ, η Διεύθυνση Υγείας Αντιπεριφέρειας Χανίων, με αφορμή την έξαρση της γρήπης, προχώρησε σε ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων. Η αποφυγή του συγχροντισμού σε χώρους όπου υπάρχουν πολλά άτομα και φυσικά η άμεση επίσκεψη στο γιατρό όταν τα συμπτώματα παρατείνονται. Η καλύτερη προφύλαξη είναι ο εμβολιασμός, και τον οποίο τον συστήνουμε να γίνεται ακόμα και τώρα. Περισσότερο στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι άνθρωποι που έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, όπως είναι ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι, έγκυες γυναίκες, άνθρωποι που έχουν καρδιοπάθεια, αναπνευστικά προβλήματα και άλλα, ζαχαρόδι διαβήτη. Και φυσικά οι υπερήλικες, αυτοί που είναι πάνω από 60 χρονών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν και οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Την ίδια ώρα, δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου από το προηγούμενο Σάββατο με λίμωξη επιπλοκή της γρήπης. Πρόκειται για έναν 60χρονο από τον Άγιο Νικόλαο που μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Ρέθυμνο και έναν ασθενή από την Ικαρία που αρχικά μεταφέρθηκε στα Χανιά, αλλά λόγω έλλειψης κρεβατιού στη ΜΕΘ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για νοσηλεία. Χθες επιβεβαιώθηκε ότι ο ασθενής από τον Άγιο Νικόλαο έχει προσβληθεί από τον ιό ΙΤΑ1-ΝΗ1 και σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τον ασθενή από την Ικαρία. Και των δύο η κατάσταση της υγείας τους είναι σοβαρή και κρίσιμη, ενώ στη ΜΕΘ παραμένει για νοσηλεία και ο 42χρονος νοσηλευτής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, που εμφανίζει μεν σημάδια βελτίωσης, ωστόσο δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Η εκτίμηση του Κελπνού είναι ότι υπάρχει έξαρση της γρήπης, όχι του ΙΤΑ1-ΝΗ1, αυτό είναι ένα δεύτερο, της γρήπης γενικά. Εξού και τα μέτρα που έχει λάβει η ηγεσία του Υπουργείου για δωρεάν παροχή των αντιϊακών φαρμάκων, αντιϊκών φαρμάκων σε όλα τα σημεία, ακόμα και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Τις δύο πρώτες μέρες εκδήλωση της γρήπης με συστάσεις του θεράποντα ιατρού, διάθεση εμβολίων κτλ. Όλα τα μέτρα δηλαδή σε ένα πρώτο επίπεδο. Τα παλιότερα, όταν πρωτοφανίστηκε ότι ήταν η ένα, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Τώρα θεωρώ ότι το σύστημα υγείας έχει την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα κρούσματα. Το κύμα της γρήπης ανεβαίνει με δραματικό ρυθμό. Άλλοι 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 48ωρο λόγω επιπλοκών από τη γρήπη, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 60. Ανάμεσα στα θύματα των τελευταίων δύο ημερών υπάρχει και ένα μωρό που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Πέδρων Αγλαία Κυριακού. Η φετινή λεγόμενη και πανδημική, λόγω του ότι κυριαρχεί ο ιός, που είχε κυριαρχήσει το 2009 σε παγκόσμιο επίπεδο, γρήπη έχει πλήξει με σφοδρότητα τα άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών, καθώς και μωρά, παιδιά και εφήβους. Συνολικά μέχρι και σήμερα έχουν νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας 16 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 4 έχουν καταλήξει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σήμερα νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 112 ασθενείς με βαριές επιπλοκές από την εποχική γρήπη. Συνολικά έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ 252 άτομα, των οποίων η βαριά νόση επέβαλε την εισαγωγή σε εντατική, με τους 65 εξ αυτών να είναι απολύτως υγιείς και να μην συγκαταλέγονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Συνολικά έχουν νοσηλευτεί 252 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σοβαρά κρούσματα, μεταξύ των οποίων και 16 παιδάκια. Πρέπει να πούμε ότι αυτό οφείλεται στην κυκλοφορία αυτού του στελέχους ΙΤΑ1-ΝΗ1 της γρήπης, που πλέον έχει γίνει εποχική γρήπη. Έχει μια ιδιαιτερότητα, προσβάλλει και νεότερα άτομα, μια μέση ηλικία γύρω στα 10 χρόνια λιγότερη, μικρότερη από αυτήν της περασμένης χρονιάς. Πέρυσι είχαμε γύρω στα 67, φέτος είναι γύρω στα 55 με 56. Εν τω μεταξύ, επάρκεια εμβολίων υπάρχει στα φαρμακεία για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, εάν και όπως φαίνεται υπάρχει χαμηλό εμβολιαστικό κίνημα. Υπάρχει επάρκεια αντικρυπικών εμβολίων σε περίπτωση που συστηθεί από τον γιατρό επαναληπτικός αντικρυπικός εμβολιασμός, όσο επίσης υπάρχει επάρκεια και αντιϊκών φαρμάκων
με το όνομα Ταμιφλού και Ρελέντζα, εφόσον διαγνωστεί πάλι από τον γιατρό ο ιός της γρίπης. Πάντως, όπως τονίζουν οι γιατροί, την περίοδο αυτή παρατηρείται έξαρση αισίωση με πολλούς ασθενούς που παρουσιάζουν υψηλό πυρετό και κακουχία να προσέρχονται στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν ιατρικές υπηρεσίες. Πολλές παγίδες για τους διερχόμενους οδηγούς εγκυμονεί η οδός Ακροτηρίου στα Χανιά, τις οποίες σε αρκετά τμήματά της σχεδόν σε καθημερινή βάση σημειώνονται τροχαία ατυχήματα. Ένα από τα σημεία καρμανιόλες είναι η έξοδος της οδού Νικολάου Ανδριανάκη, η οποία παρά το γεγονός ότι διαθέτει ενημερωτική πινακίδα stop, η πλειοψηφία των οδηγών την παραβιάζει με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων. Η οδός Ακροτηρίου είναι μία από τις πλέον πολυσύχναστες οδούς της πόλης, καθώς συνδέει το κέντρο των Χανίων με το Ακροτήρι και κατ' επέκταση με το αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης. Ωστόσο, για πολλούς οδηγούς κρύβει παγίδες. Μία από αυτές είναι η οδός Νικολάου Ανδριανάκη, που ενώνει την περιοχή της Χαλέπας με την οδό Ακροτηρίου. Ο δρόμος που συνδέει τη Χαλέπα με την οδό Ακροτηρίου χαρακτηρίζεται ένας από τους πλέον επικίνδυνους στην πόλη. Δεν είναι λίγες οι φορές, μάλιστα, που καταγράφονται τροχαία ατυχήματα, κυρίως κατά την έξοδο των οχημάτων προς την οδό Ακροτηρίου. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μανώλης Κεμεσίδης επισημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειας, ενώ εφιστά την προσοχή των διερχόμενων οδηγών. Πρέπει περισσότερο οι οδηγοί να προσέχουν. Όμως, εάν θέλουν το αίτημά τους, μπορούν να το στέλνουν στον ηλεκτροφωτισμό, να πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες άλλες παρεμβάσεις, να βάλουμε ένα stop κάτω στα 10 μέτρα πριν για να βλέπω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Απεσιάζεται η προσοχή των οδηγών ότι υπάρχουν stop. Παραβιάζουμε τα stop. Γιατί υπάρχουν τα stop? Αυτό είναι. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Φανάρια δεν μπορούμε να βάλουμε. Είναι και επαρχιακός και δεν υπάρχουν εγκρίσεις. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Όταν βλέπουν το stop πρέπει να σταματάνε. Γιατί γίνονται ατυχήματα? Αν δεν υπήρχε stop, να το καταλάβω. Υπάρχει stop και γίνονται ατυχήματα. Κάποιος φταίει. Οι οδηγοί λοιπόν, όπως εφαρμόζουν τον κώδικα, όταν παίρνουν το δίπλωμα, να τον εφαρμόζουν κανονικά. Όπου υπάρχει stop, σταματάμε. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Δήμος? Την αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου σε βάθος 25 ετών αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η αντιπολίτευση εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για την προοπτική της επιμήκυνσης σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση, η αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου για 25 χρόνια. Έχοντας σήμερα 7 δάνεια συνολικού ποσού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, με το κοχρεολίσιο που ξεπερνά τις 460.000 ευρώ, ο Δήμος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που έδινε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέβαλε αίτημα αναχρηματοδότησης με επιτόκιο 4,3% για 25 χρόνια, το οποίο έγινε αποδεκτό. Αφορά 7 δάνεια του Δήμου Ρεθύμνης στο Ταμείο Παρακαταθηκών, του Δήμου Ρεθύμνης και πριν τον Καποδίστρια, πριν τον Καλλικράτη, των προηγούμενων Δήμων. Και είναι ένα σύνολο της τάξης των 3.080.000 ευρώ. Τα επιτόκια είναι 5,9 και 7,02. Οπότε μετά την πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών ότι αναχρηματοδοτεί με καλύτερους όρους δάνεια των Δήμων, πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή πρώτα και το Δημοτικό Συμβούλιο μετά, για να κάνουμε έταση στο Ταμείο Παρακαταθηκών για αναχρηματοδότηση και επιμήκυνση με καλύτερους όρους. Με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του, ο Δήμος Ρεθύμνου θα μπορεί να πληρώνει ετησίως 203.000 ευρώ ως το κοχρεολίσιο, εξοικονομώντας 256.000 ευρώ κάθε χρόνο. Η αναχρηματοδότηση, βέβαια, θα έχει ως αποτέλεσμα σε βάθος 25 χρόνων να πληρωθούν επιπλέον 924.000 ευρώ. Θα έχουμε αυτό που μας δίνει μια ταμιακή ρευστότητα. Για αυτό το δύσκολο, στις συνθήκες οικονομικές, οι οποίες υπάρχει μια στάθη και υπάρχει μια ανησυχία για το τι μελιγενέστε, θα μας δώσει τη δυνατότητα μείωση αυτής της δόσης μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις και έργα που θα είναι αφορούν τους δημότες μας και που θα έχει η κοινωνία ανάγκη τώρα. Όμως, σε αυτά τα 25 χρόνια επιμήκυσης, σαφώς και θα υπάρχει και μια αύξηση του κόστους του δανεισμού μας, που θα είναι περίπου σε 900.000 σε βάθος 25 ετίας, δηλαδή μέχρι το 2040. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Θοδωρής Νίνος, εκτίμησε ότι η επιμήκυνση για 25 χρόνια ουσιαστικά υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου και για τις επόμενες δημοτικές αρχές και πρότεινε η αναχρηματοδότηση να γίνει για 15 χρόνια. Τελικά η παράταξη Νίνου ψήφισε κατά συνείδηση στη χθεσινή συνεδρίαση. Αρνητική ήταν η ψήφος και της παράταξης του Μιχάλη Ανδρουλάκη, ενώ αντίθετος με τη σύναψη νέου δανείου ήταν και ο Μανούσος Μανουσογιάννης.
Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Βαγγέλης Γιακουμάκης από τους ίδιους τους συμφοιτητές του στη γαλακτοκομική σχολή που φοιτούσε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Εσπρέσο, τον είχαν δει να περιφέρεται με πρισμένο πρόσωπο και αίμα στα αυτιά, ενώ οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι του είχαν σπάσει ακόμη και το κρεβάτι για να μην μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Φρικτά βασανιστήρια και εξευτελισμό χωρίς προηγούμενο, είπε με νεότυχος Βαγγέλης Γιακουμάκης από τους κληρούς της γαλακτοκομικής σχολής Ιωαννίνων, που φέρεται ότι έφτασαν στο σημείο ακόμη να τον κρεμάσουν έξω από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Στο φως έρχονται και νέες καταθέσεις από τη δικογραφία φωτιά που περιγράφουν το Γολγοθά του 20χρονου. Πολλοί γνώριζαν, αλλά κανείς δεν αντιδρούσε. Και όταν άνοιξαν τα στόματα, ήταν πλέον αργά. Αυτό επιβεβαιώνει στην κατάθεσή της η Μαρία Γιακουμάκη, μητέρα του Βαγγέλη, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις 10 μαρτυρικές ημέρες του γιού της πριν από την εξαφάνισή του. Έμαθα από τα άλλα παιδιά ότι την ημέρα των εκλογών τον είχαν δέσει στην καρέκλα και ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου είχαν πάλι ξεκινήσει τα ίδια φαινόμενα σωματικής και ψυχολογικής βίας. Η θυσία του Βαγγέλη θα σώσει πάρα πολλά παιδιά και αυτό ήδη φαίνεται, γιατί υπάρχει μια ευαισθησία στα σχολεία, υπάρχει μια ευαισθησία στην κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται, γίνονται σεμινάρια για τον μπούλινγκ και για όλα αυτά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο χαμός του Βαγγέλη θα σώσει πάρα πολλά άλλα παιδιά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και επιβεβαιώνοντας ότι όλοι ήξεραν, τόσο η μαγείρισα της σχολής όσο και η υπεύθυνη της εστίας της σχολής μίλησαν για τα όσα φρικτά βίωνε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Όπως λένε, του έκλειναν το ζεστό νερό, τον έβαζαν σε ντουλάπια και του πετούσαν κέρματα, τον ξύριζαν παρά τη θέλησή του, κατέθεσε η μαγείρισα, ενώ η υπεύθυνη της εστίας είπε ότι η συμπεριφορά των μαθητών σε βάρος του Γιακουμάκη ήταν απαράδεκτη, βίαιη και εξευτελιστική. Εξίσου σοκαριστική και η κατάθεση του συγκατοίκου του άτυχου Βαγγέλη. Πριν τη συγκατοίκηση, είχα δει το Βαγγέλη χτυπημένο στο πρόσωπο και στα αυτιά, είπε. Και ο φύλακας της σχολής, πάντως, όπως προκύπτει, ήταν ενήμερος για τα όσα συνέβαιναν. Του είχε επιστήσει μάλιστα την προσοχή το ίδιο το συμβούλιο της σχολής. Από την πλευρά του ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, σημείωσε ότι η οικογένεια Γιακουμάκη το μόνο που περιμένει είναι η δικαιοσύνη να δώσει επιτέλους απαντήσεις στα βασανιστικά ερωτήματά τους. Γίνονται δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις, γίνονται σχόλια, γράφονται πράγματα που τις περισσότερες φορές δεν ευσταθούν, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους γονείς και στην οικογένεια. Ξέρουμε ότι η ανακρίτρια στα Γιάννη, η οποία έχει ξεκινήσει, έχει πάρα πολλές υποθέσεις. Για μας είναι ένα θέμα. Θα θέλαμε, αν γινόταν, να προχωρήσει και να τελειώσει αυτή η υπόθεση και για, το Βαγγέλη και για τους γονείς, για όλους εμάς. Στο απροχώρητο έχει οδηγηθεί η κατάσταση στο Δημοτικό Γεωροκομείο των Χανίων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, οι τεράστιες ελλείψεις που καταγράφονται στο Ίδρυμα σε έμψυχο δυναμικό το έχουν οδηγήσει σε πραγματικό αδιέξοδο, με την διοίκηση αλλά και το προσωπικό να απευθύνουν έκκληση για ενίσχυση της κοινωνικής αυτής μονάδας με προσωπικό το συντομότερο δυνατό. Στις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό του Δημοτικού Γεωροκομείου Χανίων, αναφέρθηκε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Χανίων, Αθήνα Γιαννουλάκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η κατάσταση, σύμφωνα με την κυρία Γιαννουλάκη, χαρακτηρίζεται δραματική, καθώς τα κενά αγγίζουν ακόμη και το 50%. Χαρακτηριστικό των αναγκών που υπάρχουν είναι ότι στα μαγειρία εργάζονται μόλις 5 άτομα, στην καθαριότητα 4 που εκτελούν παράλληλα και χρέη τραπεζοκόμων, ενώ συνολικά 13 νοσηλευτές καλύπτουν 3 βάρδιες, με συνέπεια στην νυχτερινή βάρδια να αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής ανά 37 ηλικιωμένους. Χρήζει το γυροκομείο άμεσης ανάγκης διορισμού ανθρώπων στην νοσηλευτική, εκτιμούμε σαν εργαζόμενοι, και στην καθαριότητα. Νοσηλευτικό προσωπικό θέλει τουλάχιστον άλλα 10 άτομα για να λειτουργεί σωστά, και στην καθαριότητα θέλει τουλάχιστον άλλους τόσους. Τα πεντάμινα, είναι αλήθεια ότι είχαν έρθει πεντάμινα εδώ. Τελειώσαν τα πεντάμινα τώρα. Τώρα η κυβέρνηση θα διορίσει 53.000 ανθρώπους με πεντάμινη εργασία. Δεν μπορεί όμως ένας τομέας ο οποίος έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές, με γέροντες, με ηλικιωμένους ανθρώπους, να αρκεστεί στο πότε θα δοθούν τα ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε θα έρθουν εδώ. Το 10 που διορίστηκα ήμασταν το 11 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει 4 άτομα να καλύψουμε 2 βάρδιες ημερησίως, και εκτός από την καθαριότητα είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και τραπεζοκομική. Πράγμα που είναι δύσκολο έως αδύνατο να εξυπηρετηθεί και το ένα πόστο και το άλλο ταυτόχρονα. Στο γυροκομείο σήμερα φιλοξενούνται 113 ηλικιωμένοι, εκ των οποίων οι 77
είναι μη αυτοεξυπηρετούμενοι, ενώ όλοι έχουν ανάγκη από τη βοήθεια του προσωπικού. Εδώ πέρα είναι 113 τρόφιμοι, από τους οποίους οι 77 είναι μη αυτοεξυπηρετούμενοι. Και οι υπόλοιποι είναι εξυπηρετούμενοι, αλλά χρήζουν μερικής βοήθειας δικής μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τόσο λίγο προσωπικό. Θα σας πω ότι είναι 5 άτομα στα μαγειρία, 4 άτομα στην καθαριότητα, 1 στα πλυντήρια και 13 νοσηλευτές. Αν κάποιος υπάλληλος λόγω ασθενείας απουσιάσει, πολλές φορές μένει το πόστο ή ο όροφος με ένα άτομο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά μας. Λέω λοιπόν για αυτή την αντιστοιχία μεταξύ προσωπικού και τροφίμων για να δείξω ότι μπορεί να γίνεται μία περιποίηση σωστή, αλλά δεν γίνεται στο ακέραιο. Παρόλες φιλότιμες προσπάθειες που υπάρχει από το προσωπικό. Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Χανίων επεσήμανε παράλληλα την ανάγκη του δημόσιου χαρακτήρα του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του γυροκομείου και οι εργαζόμενοι δεν είναι απέναντι. Λειτουργούμε συμπληρωματικά. Το Σωματείο έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε, πρέπει να προσπαθούμε σε αυτούς τους καιρούς να συνθέσουμε. Έχοντας απρότιστο ότι πρέπει το Δημοτικό Γυροκομείο να μείνει δημόσιο σε όλες τις δομές του. Δηλαδή, δημόσια, υπάλληλοι που θα πληρώνονται από το γυροκομείο και όχι εργολάβοι, να είναι και στην καθαριότητα και σε όλες τις υπηρεσίες, υπερασπιζόμαστε και παλεύουμε για να διοριστεί κόσμος. Παράλληλα, η κυρία Γιαννουλάκη επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης ενός ασθενοφόρου στο γυροκομείο για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό παρουσιαστεί. Τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να μπει επιτέλους τάξη με τις ακαλέστες και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνες διαφημιστικές πινακίδες αναζητά ο Δήμος Πλατανιά. Ο Δήμαρχος ξεκίνησε σειρά επαφών με τους εμπλεκόμενους, ενώ εμφανίζεται αποφασισμένος να απομακρύνει τις πινακίδες στην περίπτωση που ο διάλογος δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθούν οι παράνομες και αντιαισθητικές πινακίδες στους δρόμους πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου, ξεκίνησε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης μετά από αίτημα που είχε υποβάλει η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού. Ο Δήμος Πλατανιά έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό μια προσπάθεια προκειμένου να κωδικοποιήσει πάρα πολλές διατάξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να συνταχθεί και να είναι σε ισχύ ένας κανονισμός για την υπαίθρια διαφήμιση. Είμαστε ένας Δήμος που είναι τουριστικός, άρα υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες όσον αφορά και την ενημέρωση αλλά και την προβολή επιχειρήσεων. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί να υπάρχει και αυτό το χάος, θα έλεγα, ορισμένες φορές, το οποίο δημιουργεί και προβλήματα σε ό,τι αφορά και την ασφάλεια των εποχούμενων που διατρέχουν τους δρόμους της περιοχής. Θέλουμε να βάλουμε κανόνες και αυτοί οι κανόνες μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής να είναι στη συνέχεια αποδεκτή από όλους. Ο Δήμαρχος σήμερα είχε σειρά επαφών με φορείς της πόλης, αναζητώντας λύσεις στο πρόβλημα μέσα από συνεργασίες. Στο συγκεκριμένο διάστημα κάνουμε και συναντήσεις με συγκεκριμένους φορείς, όπως σήμερα στο Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη διοίκηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και με τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, προκειμένου να έχουμε τις δικές τους προτάσεις πάνω στο σχέδιο του κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και κάποιες παρεμβάσεις που θα αφορούσαν και θέματα λειτουργικότητας και αισθητικής, που το ΤΕΗ είναι ίσως το πιο ενδεδειγμένο επιστημονικό σωματείο για να μας προτείνει. Εκτός από τους ξενοδόχους, ο Δήμαρχος συναντήθηκε και με τα μέλη του Συλλόγου Καταστηματαρχών Πλατανιά ή Άρδανος, προκειμένου να ακούσει και τις δικές τους απόψεις για το θέμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.